με χμηρή γλώσσα για τη στάση, το ρόλο και τι αποφάσει αυτοδιοικητικών στην Ήπειρο και ειδικότερα στα Γιάννενα από όλο το προηγούμενο διάστημα που η περιφέρεια Ήπειρου είχε την ευθύνη και αρμοδιότητα για τη μεταφορά του υπολείμματο, ο εκπρόσωπο τη μεταφορική ή και Στέφανο Μουστακλή παρέπεμψε σε μια αναλυτική συνέντευξη τύπου. Τι επόμενε ημέρε, όπω είπε, όπου και θα παραθέσει τα στοιχεία που δικαιώνουν και δικαιολογούν του ισχυρισμού αυτού. Ο κύριος Μουστακλή κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για το αν από τι αρχέ Νοεμβρίου, όταν ενημερώθηκε από το εργοστάσιο ότι διακόπτει τη συνεργασία με τη μεταφορική δυνάμει απόφαση του Φώδησα, μέχρι και σήμερα έχει ενημερωθεί για το τι με λιγενέστε με τη διαδικασία του διαγωνισμού, ο οποίο είχε αναγγελθεί άλλωστε από τη διοίκηση του φορέα. Όπω ανέφερε όμω ο κ. Μουστακλή, η εταιρεία το μόνο που κάνει είναι να περιμένει από τον καθήλυν αρμόδιο φορέα να υλοποιήσει τι υποχρεώσει του, αλλά δεν παρέλειψε να εκφράσει και σοβαρέ εχμέ προ τη διοίκηση και τα μέλη τη. Θα πω μόνο ότι εμείς ένα χρόνο δουλέψαμε στο κομμάτι αυτό και σε πείσμα μερικών, όχι των ανταγωνιστών εταιριών, αυτοί έχουν το δικαίωμα, αλλά σε πείσμα αυτοδικητικών η σήμερα είμαστε στον χώρο και θα παραμείνουμε στον χώρο αυτόν. Εμείς δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά αυτή με καλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δείξαμε τη διαγωγή μας, παρόλο που μπήκαμε πρώτη φορά στον χώρο, και θα σταματήσω εδώ, γιατί πραγματικά θα δώσουμε μια συνέντευξη εφόλη τη ύλη και ίσω θα ακουστούν και μερικά ονόματα που δεν θα αρέσουν σε μερικού στην πόλη. Πραγματικά μα πολεμήσανε και με πλάγιου τρόπου. Αυτό δεν είναι σωστό για αυτού του ανθρώπου που θέλουν να πούν ότι υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι έρχονται στο χώρο αυτό για, για το καλό του πολίτη, ότι θέλουν την οικονομία στην πόλη, όχι μόνο στην, στα Γιάννα, αλλά σε όλη την Ήπρο, τα δείγματα αυτά είναι ακριβώς το αντίθετο. Βρεθήκαμε να είμαστε μάρτυρες σε καταστάσεις πραγματικά κάτω από άλλες συνθήκες. Θα λέγονται άλλες λέξεις, να μην το πω τώρα, γιατί είναι πραγματικά βαριά η λέξη. Αλλά θα πούμε πιο πολλά σε μια συνέντευξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας πολεμήσανε και μας πολεμάνε κάθε μέρα. Πολεμήσανε εμάς σαν εταιρεία. Να μπούμε στον χώρο αυτόν πολεμήσαν την περιφέρεια γιατί κέρδισε αυτές τις εκτόσει. Ο Φώστας, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναλάβει από το Σεπτέμβρη τη διαχείριση του κομμάτιου αυτού. Φτάσαμε τέλη Γενάρη, δεν ακούγεται κανείς που πριν ήταν κάθε μέρα στα κανάλια, κάθε μέρα κάνουν παράπονο γιατί η περιφέρεια χειρίζεται χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τη διαφάνεια που είχαν αυτοί στο νου τους και άλλα, μια σειρά άλλα από πράγματα. Όταν όμως άλλαξε το πράγμα και πήρε ο Φώστα τη διαχείριση, Πάψανε να ενδιαφέρονται για τους διαγωνισμούς, πάψαν να δούνε πραγματικά για διαφάνεια. Όλα αυτά τα, τα έχουν καταπιεί. Και δεν τα έχουν καταπιεί σαν διοίκηση, μόνο τα έχουν καταπιεί μια σειρά από δήμαρχες στην περιοχή που αναγκάζονται να πληρώσουν παραπάνω τίμημα από ό,τι πληρώνανε με τη δική μας μεταφορική εταιρεία. Θα σταματήσω εδώ γιατί θα τα πούμε τα υπόλοιπα στην ευθέτω χρόνο.